Ούτε τα μέτρησα πόσα είναι. Πάμε να τα μετρήσουμε να δούμε. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Με μεγάλη μου χαρά, έτσι με μετά από πολύ καιρό, έχω μπροστά μου πολλά ωραία, χαζούλικα, αλλά ωραία δεματάκια από το AliExpress. Μου φαίνεται πρέπει να έχω κάνει κοντά στο και 6 μήνες και 8 μήνες και 10 μήνες έτσι να έχω μαζεμένα πολλά δεματάκια από το AliExpress. Όπως είπα στο προηγούμενο βίντεο, το θέμα με τον κορονοϊό, με την πανδημία και όλα αυτά, οι απλές αποστολές, αυτά τα φθηνά τα δεματάκια κολλάνε πολλές φορές, χάνονται, κάνουν, ράνουν. Μπορεί να τα παίρνει το ταχυδρομείο να μην σου τα φέρει ποτέ. Είναι και αυτό, και εδώ στην Κύπρο είναι παραπάνω έτσι τα μέτρα με τα δέματα, οπότε υπάρχει ένα θέμα. Όλα αυτά είναι παραγγελίες εδώ και περίπου 2 μήνες. Ούτε τα μέτρησα πόσα είναι. Πάμε να τα μετρήσουμε να δούμε. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Μου φαίνεται καμιά 18-19 δεματάκια είχα, οπότε είμαστε σε ένα καλό σημείο. Είναι δεματάκια και για το κινητό, μου φαίνεται έχει μια θήκη και ένα tempered glass και πράγματα για το αυτοκίνητο, κάποια χαζουμαρούλικα που πήρα. Πάμε να τα ανοίξουμε έτσι ένα-ένα να τα δούμε. Έχω εδώ την χατζάρα, όπως βλέπετε την είχα πάρει από e-shop, μου φαίνεται. Να, αυτό το κατάλαβα από το που το έπιασα. Ωραία. Τέλεια. Τι είναι αυτό? Για να δούμε την ποιότητα λίγο. Αυτά είναι, τα βάζεις στο αυτοκίνητο, στο Mercedes, στο... Για να δούμε. Τα βάζεις στους αραγωγούς, όπως το βλέπεις εδώ το κυκλάκι. Θα τα βάλω πάνω, δεν θα τα κολλήσω κατευθείαν, να δω άμα μου αρέσουν. Είναι 5 με ένα 4 έχει, οπότε και ένα μένει. Έχει ταινία, τέλος πάντων εδώ. Εντάξει, δεν είναι τίποτα της προκοπής. Πιο πολύ το πήρα για να τα δω. Άμα μου αρέσουν, και μετά άμα μου αρέσουν και δεν είναι τόσο ποιοτικά, αυτά δεν κάθονται καλά, θα πάρω κάτι πιο ακριβό, πιο καλό, γιατί βγάζουν, σε όλα αυτά υπάρχουν ποιότητες. Και αυτό μου φαίνεται η λωρίδα, αυτό είναι για να το βάλεις εκεί πέρα που βάζεις το κλειδί, οπότε πάει το πρώτο δεματάκι. Γενικά έχει πραγματάκια για το αυτοκίνητο από το AliExpress, απλά είναι τώρα το θέμα αυτό με το κορονοϊό και με όλα αυτά, οπότε αργούνε κάνουν. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι case για το κλειδί, μισό λεπτό να βάλουμε το κλειδί επάνω. Λογικά έτσι το βάζεις, ναι. Και αυτό κάνα 3 ευρώ έκανε. Εντάξει, δεν είναι τίποτα της προκοπής, απλά αυτά πιο πολύ ήθελα να τα πιάσω, να τα δω άμα μου αρέσει, και μετά, όπως είπα και στο προηγούμενο πραγματάκι, να πάρω κάτι πιο έτσι ποιοτικό. Να, το βλέπετε τέλος πάντων, case για το κλειδάκι σου. Το σπάσα. Θα βάλουμε αυτά που τα ανοίξαμε εδώ να φαίνονται. Πάμε παρακάτω και εδώ έχω ένα τσουτσούνι μακρινό. Φαίνεται, τι είναι αυτό. Τώρα αυτό θα γελάσω τι είναι. Α, ωραία. Πινελάκι. Αυτό πιο πολύ το έχω. Πινελάκι αυτά είναι για το αυτοκίνητο, για τις ζάντες, για μέσα για τη μηχανή. Δεν είναι τότε το σπουδαίο. 1 ευρώ κάνει αυτό. Και έχει σε διάφορα έτσι μεγέθη. Αυτό είναι το νούμερο 6, π.χ. έχει 8, 10, 12. Είναι το πάχος του και πόσο μεγάλο είναι. Εντάξει. Είναι για detailing, όπως το λένε τέλος πάντων. Ωραία. Αυτό είναι ωραίο δεματάκι. Εδώ έχω θέμα με την ποιότητα, να δούμε άμα είναι καλά. Ωραία. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα καπάκια για τις ζάντες. Το καπάκι τέλος πάντων, πήρα αυτό το AMG εδώ το μαύρο. Δεν μου φαίνεται άσχημο, όπως το βλέπετε. Να μην γυαλίζει εδώ λίγο, το βλέπετε. Καλό φαίνεται, εντάξει, δεν είναι το τέρμα ποιοτικό, όπως βλέπετε εδώ, εντάξει, άμα το δεις με λεπτομέρεια δεν είναι το τέρμα ποιοτικό. Αλλά το θέμα είναι ότι ήθελα κάτι μαύρο, γιατί αυτά που έχει πάνω είναι ασημείο, οπότε σαν πρώτο στάδιο θα τα βάλω αυτά. Είναι ok, είναι αποδεκτά θα έλεγα. 4 πήρα, αυτά κάναν και τα 4 μαζί καμιά 6 ευρώ, 7 ευρώ κάτι τέτοιο, μια χαρά. Και τα βάζεις επάνω στις ζάντες σου τέλος πάντων, AMG μας και ας και είναι το αυτοκίνητό μας, μιας και είναι. Πάμε τώρα σε κάτι για το κινητό, όπως το κατάλαβα εδώ, αυτό είναι θικούλα. Ναι. Και είναι της αγαπημένης μου έτσι μπασέους, μπαέσους πως τη λέω εγώ, τσομπανίστηκα. Αλεμαδακίο είναι, ναι. Φύγε γύρω στο 3 ευρώ, Protective Case Life of P40 Pro. Σαν γκρι μου την έδειχνε μέσα, εντάξει δεν ενθουσιάστηκα, εντάξει ποιοτική είναι, έτσι πως τις ξέρω τις μπαέσους, αλλά το θέμα είναι ότι την ήθελα λίγο χρώμα να μου δώσει, γιατί έχω την διαφανή
από το Xiaomi. Ναι, είναι λίγο πιο, τη βλέπετε είναι πάρα πολύ λεπτή. Δεν καλύπτει πάρα πολύ εδώ πέρα. Είναι τέρμα, ένα απλό πραγματάκι να βάλεις στο κινητό σου. Εντάξει, δεν είναι και τέρμα προστατευτική, γιατί εδώ δεν καλύπτει όλο το διάστημα γύρω γύρω. Εντάξει, μπορεί να τη βάλω, 3 ευρώ έκανε. Μια χαρά, να το βάλουμε και αυτό εδώ πέρα. Εδώ, και άλλο δεματάκι. Αυτά τα μικρά που χάνονται πολλές φορές. Ωραία, για να δούμε τι μας έστειλαν εδώ πέρα άλλο. Ωραία, και αυτό για το αμάξι. Για να το ανοίξουμε. Αυτό είναι δαχτυλίδι, σε κόκκινο χρώμα πάλι, είναι το ίδιο με αυτά εδώ. Το βάζεις εκεί πέρα στη ροδέλα που είναι του αυτοκινήτου, στο ηχοσύστημα για την ένταση. Τη βιδώνεις έτσι δέρμα πάνω. Εντάξει. Θα τα δοκιμάσω όλα, δεν είναι ότι θα τα κρατήσω πάνω στο αυτοκίνητο. Άμα δεν μου αρέσει κάτι, δεν θα το βάλω, εννοείται. Αυτό μέσα τι έχει, σαν αυτοκόλλητα φαίνεται. Για να δούμε. Λοιπόν. Α, ναι, κατάλαβα τι είναι. Αυτά λοιπόν, τι είναι τα δύο τα πραγματάκια. Αυτά τα βάζεις στη μέσα, είναι 4-5. Εγώ δύο θέλω. Είναι τα βάζεις στη μέσα πλευρά από το χερούλι από το αυτοκίνητο για να μην το γρατζουνάς. Θα το δοκιμάσω άμα μπαίνουν καλά και άμα μου αρέσουν. Είναι 5. Εγώ δύο θέλω. Οπότε το καλό είναι ότι και να μην τα βάλω καλά, έχω κι άλλα. Οπότε το βάζεις μέσα στο. Γιατί πιο πολλές φορές στις γυναίκες που πιάνουμε τις νιχάρες μέσα από το χερούλι για να ανοίξουν το αυτοκίνητο, το γρατζουνάνε με αυτή τη μεμβράνη, δεν θα τα γρατζουνάνε. Καλή αγορά κι αυτή, θεωρώ. Και εδώ έτσι ένα μικρό δεματάκι ακόμα. Μ' αρέσουν αυτά τα μικρά τα δεματάκια, εγώ γουστάρω. Δηλαδή είναι το μόνο unboxing που μόλις τώρα πήρα τα πράγματα και κατευθείαν το άνοιξα. Παρότι δεν έχω και πολύ χρόνο. Ωραία, για να δούμε τι είναι αυτό εδώ. Και αυτό για το Mercedes. Πήρα διάφορες χαζομαρούλες. Αυτά είναι αυτοκολλητάκια. AMG αυτοκολλητάκι. Το βλέπεις εδώ. Αυτό το βάζεις στο button στη ροδέλα εκεί πέρα στην κονσόλα που είναι για τα multimedia τέλος πάντων, που ανεβάζεις, κατεβάζεις ένταση και τέτοια. Εντάξει, θα το δοκιμάσω και αυτό, δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Ωραία, αυτό είναι πιο ωραίο. Και αυτό είναι case για το κλειδί, στυλ δερματίνη τέλος πάντων. Το βλέπετε εδώ, άμα το βάλουμε, αυτό μου άρεσε, εντάξει, και μπαίνει και εύκολα. Το βλέπετε εδώ, case, που γκί να το πω έτσι για το κλειδί, εντάξει, δεν είναι άσχημο, εντάξει. Έτσι για αλλαγή καλό είναι να το αλλάζω, εντάξει, μου άρεσε, θα το αφήσω έτσι επάνω για αρχή. Το άνοιξα, ωραία, πάμε και εδώ, και αυτό κατάλαβα τι είναι, από το που το έπιασα. Αυτά είναι έξυπνα γκατζετάκια που σας δείχνω, τα συγκεκριμένα εδώ, τα οποία είναι πλαστικάκια, τα οποία βοηθάνε για να βγάλουμε τα πλαστικά μέσα στο αυτοκίνητο για να μην τα χαράξουμε, το χαλάσουμε. Βάζεις π.χ. να βγάλεις την κονσόλα από την πόρτα, πραγματάκια που θες να, πλαστικά που θες να βγάλεις, να μην βάλεις νύχη, να μην βάλεις κατσαβίδι, να μην βάλεις κλειδί. Με αυτά εδώ τα πλαστικά δεν χαράζεις το αυτοκίνητό σου πάρα πολύ καλά. Και άλλο δεματάκι εδώ, όχι. Και εδώ, όχι. Και με το τελευταίο μου φαίνεται πρέπει να είναι το tempered glass. Ωραία. Για το P40 Pro. Πάρα πολλοί φίλοι με ρωτάτε για τα tempered glass και αυτά. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να προτείνω συγκεκριμένο, γιατί τώρα με τις οθόνες που τις έχω κάνει curved γύρω-γύρω, δεν μπορώ να προτείνω κάτι. Ωραία. Πού το ρε. Να το. Tempered glass για το P40 Pro. Εντάξει, καλό φαίνεται. Το θέμα είναι πως θα κάτσε πάνω. Και σε έχει εδώ και το kit να τα βάλεις τα πραγματάκια σου. Οπότε μου φαίνεται τελείωσα. Αυτά ήταν τα δεματάκια μου από το AliExpress. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, να πήρετε έτσι ιδέες. Τα πιο πολλά αυτά με το, για το Mercedes, τα πραγματάκια θα σας τα δείξω. Θα τα βάλω πάνω να τα δούμε. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο με αυτά τα πολλά ωραία χαζά, φτηνά, μικρούλικα πραγματάκια από το AliExpress. Ό,τι θέλετε από κάτω με ρωτάτε, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!